Να υπενθυμίσω ότι παρά το ότι είναι νοπή η παταγώδης αποδοκιμασία της πολιτικής του κ. Τσίπρα και της κυβέρνησής του στις εκλογές της 26ης Μαΐου με αυτό το πρωτόγνωρη διαφορά των 9,5 μονάδων που δεν έχει ξανασυμβεί σε ευρωεκλογές μεταξύ πρώτου και δευτέρου κόμματος, μου είναι πραγματικά έτσι αξιοπερίεργο το πώς ο κ. Τσίπρας και το κόμμα του δεν μπορούν και δεν ξέρουν όχι απλά να χάνουν, αλλά δεν ξέρουν και γιατί έχασαν. Και συνεχίζουν την τακτική αυτή που αποδοκιμάστηκε την 26η Μαΐου. Πρώτα απ' όλα στο να διαστρεβλώνουν τις θέσεις και τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας και του Προέδρου μας, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Με τη διακίνηση fake news, υψώνοντας τη σημαία του φόβου και του τρόμου απέναντι στην πρόταση ελπίδας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνουν από τη στιγμή που έχουν άμεση πλέον απάντηση ότι όλα αυτά αποδοκιμάστηκαν. Συνεχίζουν την ίδια τακτική. Συνεχίζουν να θέλουν να θυμόμαστε τι έγινε πριν από 40 χρόνια, αλλά να ξεχνάμε τι έχει γίνει τα τελευταία 4,5 χρόνια. Και θέλουν να θυμόμαστε μόνο τι έχει γίνει τους τελευταίους 2 μήνες, όταν ξεκινήσαμε τα προεκλογικά δωράκια, επιδόματα, υποσχέσεις, παροχές κτλ. Πραγματικά αυτό με εντυπωσιάζει. Όσον αφορά πράγματι τον λόγο του Κυριάκου Μητσοτάκη και τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, παρά την θριαμβευτική νίκη, έχετε διαπιστώσει ότι ο πρόεδρός μας έχει διατηρήσει μια εντελώς ήπια, εντελώς προσεκτική στάση. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι ο θετικός λόγος, αυτό που τον ενδιαφέρει είναι οι προτάσεις και η επικοινωνία του προγράμματός μας με όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Το κάνουμε ήδη τα τελευταία χρόνια, τους τελευταίους μήνες, θα το εντείνουμε και τις επόμενες 25 μέρες, 24 που απομένουν μέχρι τις εκλογές, έτσι ώστε να πείσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες, ακόμα και αυτούς που δεν ψήφισαν στις ευρωεκλογές, ότι αξίζει να δοθεί η ευκαιρία, αξίζει να εμπιστευτούμε τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου πραγματικά να έχουμε μια ισχυρή ανάπτυξη, κυρίως για μια αυτοδύναμη Ελλάδα. Στόχος είναι η δημιουργία νέων και καλά αμοιβόμενων θέσεων εργασίας. Και προς αυτό το σκοπό είναι ουσιαστικά όλο το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας τοποθετημένο. Πρώτα απ' όλα, λίγο να τα επαναλάβω έτσι εντελώς επιγραμματικά. Πρώτα απ' όλα με την άμεση μείωση των φόρων και με την θεσμοθέτηση κινήτρων για την προσέλκυση επενδύσεων. Δίνουμε τεράστια βαρύτητα σε αυτό. Με άμεσο χτύπημα στην γραφειοκρατία, δημιουργώντας και αξιοποιώντας συγκεκριμένα εργαλεία πάνω σε αυτό, όπως είναι η ηλεκτρονική υπογραφή, όπως είναι κλειστές προθεσμίες για αδειοδοτήσεις επενδύσεων και όπως είναι δεσμευτικά γρήγορη εκδίκαση υποθέσεων σε ειδικά τμήματα δικαστηρίων, υποθέσεων που αφορούν επενδύσεις. Δεν γίνεται να μιλάμε ή να υπόσχεται ο κ. Τσίπρας 500.000 νέες θέσεις εργασίας και μία επένδυση, μία, ας αναλογιστούμε μόνο την επένδυση στο ελληνικό που θα είχε δημιουργήσει από τον Σεπτέμβριο, από τον Οκτώβριο του 2016, 10.000 νέες θέσεις εργασίας, χωρίς να λάβουμε υπόψη μας μία επένδυση 7 δις, τι παράλληλα ωφέλη θα είχε μόνο στους γύρω δήμους από το ελληνικό. Και είναι μία επένδυση η οποία εκκρεμεί από τότε, έχει πάνω από 20-30 φορές ανακοινωθεί ότι ξεκινάμε αύριο, σε μια εβδομάδα μπαίνουν μπουλντόζες, σε 2 μήνες ξεκινάμε. Και παρόλα αυτά ακόμα αυτή η επένδυση, που αυτή τη στιγμή είναι μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που έχει μείνει στα σιρτάρια, δεν έχει ξεκινήσει γιατί εκκρεμούν 2 υπουργικές αποφάσεις και ένας διαγωνισμός καζίνο. Ξέρετε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει βάλει τον εαυτό του στη δοκιμασία της ειλικρίνειας άμεσα. Ανακοίνωσε από την Πάτρα σε μία εβδομάδα, την πρώτη εβδομάδα που θα αναλάβει, ότι οι 2 υπουργικές αποφάσεις που εκκρεμούν θα υπογραφούν και στη συνέχεια με τον διαγωνισμό που πρέπει να επικυρωθεί από τη Βουλή, τυπική διαδικασία για το καζίνο, ναι, να ξεκινήσει άμεσα αυτή η επένδυση.
Καταλαβαίνετε ότι δεν ζητάει ούτε καν πίστοση χρόνου στην υλοποίηση του προγράμματος. Γιατί η χώρα δεν μπορεί να περιμένει. Πρέπει άμεσα να μπει σε τροχιά ανάπτυξη τέτοια που να μπορεί πραγματικά να ασκήσει κοινωνική πολιτική, όχι πολιτική επιδομάτων, και μένω σε μία από τις διαστρεβλώσεις όσον αφορά το που είπε η κυρία Όλγα η Κεφαλογιάννη περί το ότι επιδόματα δίνουν στη Λατινική Αμερική και το έχουν κάνει σημαία ότι θα καταργήσουν τα επιδόματα. Δεν είπε αυτό η κυρία Όλγα η Κεφαλογιάννη, είπε ότι δεν επιτρέπεται σε μία ευρωπαϊκή χώρα οι πολίτες να περιμένουν να εξαρτάται η επιβίωσή τους από τα επιδόματα. Πρέπει να δοθεί η ευκαιρία και η δυνατότητα σε όλους τους Έλληνες να μπορούν να σταθούν στα πόδια τους και να μην είναι μετεταμένο. Για να κάνουμε διάλογο. Είπε χθες μεταξέλων ο κύριος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας πράγματα από το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, η Ελλάδα έχει δύο επιλογές. Η πρώτη είναι αυτή που ζήσαμε όλοι μας, φόροι. Η δεύτερη είναι το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Λιγότεροι φόροι, κίνητρα για πολλές επενδύσεις που θα φέρουν νέες δουλειές. Έρχεται όμως μια απάντηση από το ΣΥΡΙΖΑ που λέει: για άλλη μια φορά ο κύριος Μητσοτάκης φόρεσε το προσωπείο του μετριοπαθούς. Εκφώνησε μια έκθεση ιδεών, ανέφερε διάφορες γενικολογίες, προσπαθώντας να κρύψει το πραγματικό του πρόγραμμα. Όμως πίσω από το Συμβόλαιο Εργαζομένων Επιχειρήσεων κρύβεται η επταήμερη εργασία, το ξεπερασμένο οκτάωρο, η κατάργηση εργασιακών δικαιωμάτων και κατακτήσεων. Πίσω από το θέλουμε ανάπτυξη και όχι επιδόματα κρύβεται η κατάργηση επιδομάτων. Πίσω από την έκρηξη των επενδύσεων που θα γίνει με ένα μαγικό τρόπο που μόνο ο κύριος Μητσοτάκης γνωρίζει, κρύβονται τα τεράστια ελλείμματα, η θηριώδης ανεργία, η Ελλάδα της ανθρωπιστικής κρίσης που παρέδωσε το κόμμα του το 2015. Όσο και αν κοπιάζει ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, οι αλήθειες τους ξεφεύγουν. Υπάρχουν και τα αυτογκόλ, όπως γίνονται σε κάθε κυβερνητικό, σε κάθε επιτελείο κομματικό μέσα. Όπως τα αυτογκόλ του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι υπάρχουν και τα αυτογκόλ από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και ο ένας βρίσκει πάντα τα πατήματα υπέρ του άλλου. Τι ισχύει τελικά, κύριε Καρκανάκη? Κυρία Δουλειάκη, πραγματικά επαναλαμβάνω ότι και νομίζω σας πρόλαβα και προηγουμένως το πώς διαστρεβλώνονται κουβέντες και θέσεις και το πώς ένας απερχόμενος πρωθυπουργός, μια απερχόμενη κυβέρνηση ασχολείται με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας αποσπασματικά. Ουσιαστικά ακόμα και οι προτάσεις που ο κ. Τσίπρας ανέφερε στην τελευταία του παρουσία του δίθεν προγράμματός του, είναι αποσπασματικά κάποιες προτάσεις από αυτές που έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης αρκετούς μήνες πριν. Μα τι λέτε τώρα, σας κλέψανε πρόγραμμα και ιδέες? Όχι. Μακάρι να έκλεβαν το πρόγραμμά μας και κυρίως μακάρι να το πίστευαν και να το εφάρμοζαν. Αποσπασματικά αυτά που μπορεί κάποιος να τσιμπήσει προκυρήσουν, υπόσχονται, χωρίς να ξέρουν ότι αυτά εντάσσονται μέσα σε ένα συνολικό πακέτο και δεν μπορείς να πάρεις αποσπασματικά κάποια από αυτά. Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα συγκεκριμένο ολοκληρωμένο σχέδιο πρόγραμμα ανάπτυξης. Θέλω μερικά, αν θέλετε, να αναφέρω. Ναι. Όσον αφορά τις φοροελαφρύνσεις, από τη μια μας κατηγορούν και το κοστολογούν οι ίδιοι σε 5,5 δις, από την άλλη πολλές από αυτές προσπαθούν να τις υποσχεθούν. Και βέβαια, όταν ο κύριος Τσίπρας το 2014, που ήξερε ότι θα γίνει κυβέρνηση, υποσχόταν τα πάντα στους πάντες και στη συνέχεια ανατράπηκαν και τα ανέτρεψε όλα χαρακτηρίζοντάς τα ως αυταπάτη, καταλαβαίνετε ότι τώρα που γνωρίζει ότι δεν θα κληθεί να υλοποιήσει τίποτα, θα υποσχεθεί πολύ περισσότερα. Το θέμα είναι η αξιοπιστία και προς το εσωτερικό και προς το εξωτερικό είναι αυτή που δημιουργεί το πρόβλημα. Η διατήρηση του αφορολόγητου, η μείωση του φορολογικού συντελεστή, του εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή από 22 που είναι σήμερα στο 9% για εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ. Το αφορολόγητο 1.000 ευρώ για κάθε παιδί. 2.000 ενίσχυση στα νέα ζευγάρια για κάθε νέο Ελληνόπουλο που γεννιέται. Για το φόρο των επιχειρήσεων θα μειωθεί από το 28% στο 20% και τα μερίσματα από το 10% στο 5%. Η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος. Οι συντελεστές ΦΠΑ σε μείωση στο 11% και 22% αντί για 13% και 24% που είναι σήμερα.
η μείωση του ένφια κατά 30% οριζόντια για όλους τους Έλληνες και παντού στη χώρα. Αυτές είναι φορολογικές ελαφρύνσεις κοστολογημένες, έχουν μπει μέσα στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, είναι αυτές που θα δώσουν πρώτα απ' όλα ανάσα στην μεσαία μιλάτε, τάξη. Μιλάτε, μόνο ακούστε ένα λεπτό, σε μια παρένθεση. Μιλάτε για πρόγραμμα και θέσεις πάνω σε αυτά τα οποία αναφέρετε για τις φοροελαφρύνσεις, τους φορολογικούς συντελεστές για το αφορολόγητο άμεσα εκτελούμενα ή σε βάθος χρόνου? Η διατήρηση του αφορολόγητου είναι άμεσο, το έχει ξεκαθαρίσει, ξέρετε κύριε Δουλειάκη, τον Μάρτιο κατέθεσε τροπολογία η Νέα Δημοκρατία για την κατάργηση της μείωσης του αφορολογήτου που ο κύριος Τσίπρας μόνος του ψήφισε. Δύο φορές έχουμε ζητήσει να έρθει στην Βουλή η κατάργηση της μείωσης του αφορολογήτου, δεν το αποδέχτησαν και μετά την πανολευθρία των ευρωεκλογών θυμήθηκαν προκειμένου να εκβιάσουν για να διατηρηθεί και ανοιχτή η Βουλή με τη συμμετοχή της Νέας Δημοκρατίας που είχε ξεκαθαρίσει ότι από τη στιγμή που μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο η Βουλή πλέον μόνο για διαδικαστικά θέματα μπορεί και όχι για ψήφιση νόμων, αλλά μέσα στις νόμους που ήθελαν να ψηφίσουν έβαλαν και το τυράκι της κατάργησης του αφορολογήτου, όταν το Μάρτιο το είχαν απορρίψει. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε για αξιοπιστία, για έλλειψη αξιοπιστίας και έλλειψη σοβαρότητας. Ορισμένα από τα μέτρα αυτά είναι άμεσα. Έχει ξεκαθαριστεί. Ο χαμηλός φορολογικός συντελεστής, ο φορολογικός συντελεστής 9% για εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ είναι άμεσα. Ο φόρος, ο ένφια της μείωσης κατά 30% θα είναι σε βάθος διετίας. Η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ θα είναι προοδευτικά, ανάλογα και με το πώς προχωράει η αύξηση της πίτας που είναι ο κύριος στόχος και έχουμε και τη θέληση, Νέα Δημοκρατία και τα εργαλεία για να το κάνει. Να κάνω ένα τελευταίο ερώτημα για να το προπαγανδίσω λίγο περισσότερο. Με ό,τι μέτρα φοροελαφρύνσεις, ακόμα και προεκλογικού χαρακτήρα, τα οποία έχει αναφέρει μέχρι στιγμής ο κύριος Τσίπρας και ό,τι έχει γίνει, ξέρουμε ότι απέναντι υπάρχει η Τρόικα, υπάρχουν οι δανειστές, οι οποίοι τα περνούν πραγματικά από το ψιλοκόσκινο. Μάλιστα, έχουμε ένα νέο Eurogroup αύριο. Θα πρέπει να είναι εκεί και ο κύριος Τσακαλώτος, διότι στο μικροσκόπιο θα βρεθούν οι παροχές. Τι κάνει εσάς από τη δική σας την πλευρά να πιστεύετε ότι θα περάσουν ασυζητητοί ενδεχόμενα μέτρα που και πάλι έχουν φοροελαφρύνσεις, φορολογικούς συντελεστές και όλα τα υπόλοιπα τα οποία δίδεται στην ελληνική κοινωνία? Είναι ένα ερώτημα που φαντάζομαι βάσει της κοινής λογικής ο καθένας από εμάς θα το έκανε. Βεβαίως κύριε Δηλειράκη, για να σας πω ότι ναι, έχουν μπει και καμπανάκια από τους δανειστές μας, από το Eurogroup, όσον αφορά κάποιες από τις εξαγγελίες του κυρίου Τσίπρα. Δεν μας ανησυχούν όμως αυτά τα καμπανάκια. Ξέρετε γιατί? Γιατί αναφέρονται στην Ελλάδα του χθες του κυρίου Τσίπρα. Αναφέρονται στην ανεμική ανάπτυξη, στον τρόπο που ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνησή του χειρίστηκε την οικονομία ως μέσο ουσιαστικά φτωχοποίησης της μεσαίας τάξης και της πολιτικής των επιδομάτων, των φιλοδορημάτων προς μια φτωχοποιημένη κοινωνία με ανεμική ανάπτυξη, όταν όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν δείκτες ανάπτυξης, ακόμα και αυτές που εξήλθαν από μνημόνια. Επομένως, όποια εικόνα αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται είναι με βάση την εικόνα της Ελλάδας του χθες, του κύριου Τσίπρα. Η Ελλάδα αυτή που θα είναι αύριο με την διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με ένα πρόγραμμα το οποίο, προσέξτε, μόνο με την προοπτική της εφαρμογής του έχουν δοθεί ήδη δείγματα. Δέστε τι έχει γίνει με το ελληνικό χρηματιστήριο, με την πτώση των ομολόγων δεκαετούς σε πρωτοφανή χαμηλά επίπεδα. Βάλτε όμως και μια τελεία, όχι ανωτελεία, τελεία. Αντιλήφθησαν όλοι ότι έχουμε την πολιτική αλλαγή αυτή που ο Έλληνας θέλει και ο κόσμος περιμένει.